Και αφού λέτε πως είστε δημοσιογράφος, γιατί δεν έχετε δημοσιογραφική ταυτότητα? Μου επιτρέπετε... Εγώ τι δουλειά έχω εδώ μέσα? Ναι, όλες προτάρες είσαστε. Ένας-ένας. Λέγε εσύ, είπαμε... Φίβος Ταμιανής. Ναι, Ταμιανόπουλος λέγομαι, αλλά έζησα 12 χρόνια στη Ρώμη και το άλλαξα το όνομά μου. Φίβο Ταμιανή. Εμένα τι με ενδιαφέρουν όλα αυτά? Κανονικά έπρεπε να σας στείλω στον εισαγγελέα, αλλά με έχετε μπερδέψει τόσο πολύ που έχω περιέργεια να ξεμπερδέψω αυτό το κουβάρι. Πες το, Παρτούζα. Τι είπες? Λέω συνεχίστε. Λέγε εσύ. Ναι, εγώ πήρα την κοπέλα μου. Αυτήν. Αυτή είναι κοπέλα, κύριε συγγνώμη. Τι είσαι εσύ, βρε? Η Αλίκη. Στο ναυτικό. Σώπες η κρυόμπλαστρη. Αλίκη είναι το καλλιτεχνικό μου. Κατά κόσμο είμαι Μίτσος. Εσύ σταμάτα. Εσύ συνέχισε. Πήρα την κοπέλα μου εδώ, αυτή εδώ πήρε, και πήγαμε στο ξενοδοχείο. Πήγατε. Ναι. Καλύτερο ξενοδοχείο δεν έβρισκε να πάτε? Αυτό ήταν πιο χουχουλιάρικο. Και πιο μπορντελέ. Τι λες εσύ, βρε? Εγώ μπορώ να μιλήσω. Όταν έρθει η σειρά σου. Λοιπόν, επήγατε σε αυτό το άθλιο ξενοδοχείο που πηγαίνουν μόνο πόρνες και πελάτες. Όχι, πόρνες και πόρνες είναι έργο του Φόσκολου. Πήγα εγώ με τη γυναίκα μου και το είδαμε. Είπαμε όταν έρθει η σειρά σου. Επήγατε λοιπόν οι δυο σας. Μάλιστα. Ωραία. Αυτός τι ήθελε στο δωμάτιο? Τώρα εμένα ρωτάτε? Εσένα. Όχι, γιατί είπατε όταν θα έρθει η ώρα του. Γιατί δεν ρωτάτε αυτόν? Αυτός τι ήθελε στο δωμάτιο, εσύ δεν ξέρεις? Εγώ είμαι δημοσιογράφος και ζήτησα από το Φίμπιο να με πάει να δω πώς ζουν οι κοπέλες που κάνουν πεζοδρόμιο. Πολύ ωραία. Αυτός τι ήθελε στο δωμάτιο? Δεν ξέρω, θα έκανε λάθος. Έκανε λάθος. Ωραία. Αυτόν εδώ, γιατί τον έσαιρνε μαζί του? Δεν τον έσαιρνα εγώ, αυτός με έσαιρνε. Είσαι ψεύτης. Εσύ δεν με ψώνησες? Δεν σε ψώνησα. Σου είπα να ανέβουμε μαζί στο ξενοδοχείο γιατί μόνο μου δεν μ' αφήνανε. Και εσύ γιατί ήθελες να ανέβεις στο ξενοδοχείο? Από περιέργεια, για να δω τι... Είσαι οφθαλμοπόρνος? Όχι, οφθαλμίατρος. Οικογενειάρης άνθρωπος είμαι, κύριε αστυνόμη, τώρα με οικογένεια, με γυναίκα, με παιδιά τώρα. Δεν σπινήσαν, ήταν. Ξεμπερδέψτε με, σας παρακαλώ. Να σας πω την αλήθεια. Γιατί τόση ώρα τι μας έλεγες, ψέματα? Αυτός είναι ο βοηθός μου. Α, δημοσιογράφος κι αυτός. Εδώ η ταυτότητά του γράφει κλητήρας. Ναι, αλλά στην εφημερίδα που δουλεύω κι εγώ. Κυρία συγγνώμη, τι κάθεστε και παιδεύεστε? Η κοπέλα είναι βίζητα, ο κύριος είναι πελάτης και ο κοντός από εδώ είναι αγαπητικός. Τι δημοσιογράφος και τρίχες τώρα? Τι είμαι εγώ? Ταβαντζής. Τώρα δηλαδή, κύριε συγγνώμη, με θίγει αυτό? Ξέρεις τι σημαίνει? Όχι. Τι αθώοι που είσαστε όλοι. Όχι εγώ, να μην το πενευτώ. Εσύ την έχεις βάψει κανονικά. Εσύ δημοσιογράφος. Σε ποια εφημερίδα δουλεύεις? Δώσε μου το τηλέφωνο. Μα τώρα, κύριε αστυνόμε, μου γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί? Μήπως είναι καμιά αναρχική εφημερίδα και βγαίνει παράνομα? Όχι, αλλά... Δεν έχει αλλά. Ή μου δίνεις τον αριθμό του τηλεφώνου ή σας στέλνω στον εισαγγελέα. Ρε, τι πάθαμε. Εντάξει, να σας τον δώσω, αλλά ζητήστε τη Μέρη, εκείνη ξέρει. Καλά, καλά, δώστε με. Πού είναι η άλλη? Γιατί, επιθεώρηση κάνεις? Κύριος διευθυντής είναι μέσα. Κοίτα μόνος. Εμπρός. Ποιος είναι εκεί? Εσείς τι θέλετε? Αστυνόμος Ρουγκέρης, του τμήματος Ιθών. Υπάρχει καμία είδηση? Δημοσιογράφος Γουδέλης. Μια Ανίτα Προκοπίου. Εργάζεται εκεί? Ναι, αλλά δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Πώς να είναι εκεί, αφού είναι εδώ? Τι κάνει εκεί? Της δώσατε εντολή να κάνει ρεπορτάζ σε κακόφημο ξενοδοχείο? Η Προκοπίου. Όχι, εδώ γράφει τα φαρμακεία. Γιατί, την πιάσατε σε κακόφημο ξενοδοχείο? Χθες το βράδυ. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι δουλεύει στην εφημερίδα αυτή. Το πρωί. Γιατί τα βράδια δεν ξέρω τι κάνει. Ή μάλλον δεν ήξερα. Τώρα έμαθα. Ώστε έτσι, Γράφεις τα φαρμακεία στην εφημερίδα. Ποιος σας το είπε? Κάποιος Γουδέλης, Γουδάς, δημοσιογράφος. Αφού σας είπα να ζητήσετε τη Μέρη. Με κάψατε, κύριε αστυνόμε. Όχι ακόμα. Αλλά θα σε κάψω αν δεν μου πεις την αλήθεια. Εγώ τι ρόλο παίζω εδώ? Δουλεύεις κι εσύ στην εφημερίδα, Δεν το ρώτησα αυτό. Κύριε αστυνόμε, για να πάρω προαγωγή και να παρατήσω τα φαρμακεία, γιατί έχω φτάσει πια να μυρίζω ιόδιο, πρέπει να γράψω ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ και να του το πάω. Αυτό είναι ο λόγο που βρέθηκα στο κακόφημο ξενοδοχείο. Φάκελο δεν έχει. Η αλήθεια, αλήθεια. Κανείς δεν σε έχει ξαναδεί. Άντε να το πιστέψω. Για τελευταία φορά. Σίγουρα τελευταία. Αλίμονό σου αν σε ξαναπιάσω. Μα τι λέτε τώρα, Φίμπιο, δεν θα με ξαναπάσετε σε τέτοια μέρη. Αλίμονο μετά από αυτό, αλίμονο. Άντε, πηγαίνετε. Ευχαριστούμε πολύ και. Εγώ, τι κάνω, εγώ είμαι σετ με τη Δεσποινίδα. Εσύ συνελήφθης με αυτόν. Είσαι παράνομος. Χαριλάου!
Κλείς τους ένα κελί και στις 11 να τους πας στον εισαγγελέα. Σε ένα κελί με αυτό, ναι! Κάτι μου χρωστάς εσύ. Μα έχει τρίχες, κύριε Στυλόμε. Και τι φοβάσαι, μη σε γεμίσει. Όχι, δεν φοβάμαι μη με γεμίσει. Εγώ φοβάμαι μη με... Κύριε Στυλόμε, εγώ είμαι παντρεμένος άνθρωπος. Ας το σκεφτώσουν αυτό πριν πας με μια τραβεστή. Τι τραβεστή καλέ, ο Μίτσος είναι. Πάρ' τους. Αν κολλήσω τίποτα, θα έχετε στύψεις. Θα βγάλετε άλλον έναν αμφορέα στην κοινωνία. Αμφορέα? Μη φοβάσαι, χρυσό μου, έχω όλες τις προφυλάξεις. Βάλ τους σε ξεχωριστά κελιά και ειδοποίησε τη γυναίκα αυτού νου. Όχι. Βάλτε με μαζί του. Καλύτερα να πάω από AIDS παρά να πάω από την Αντριάννα. Η Αντριάννα είναι η πιο βάρβαρη αρρώστια που υπάρχει. Η πιο βάρβαρη! Δεν είναι δυνατόν. Πού γυρίζει όλη τη νύχτα η μικρή? Δεν είναι μικρή. Μεγάλη είναι και έχει μικρή κόρη. Για μένα είναι μικρή. Η εγγονή μας είναι μικρότατη. Καλά, και αν το ρεμάλι το γιο σου. Δεν το ρώτησες γιατί δεν γύρισε η Ενίτα το βράδυ? Κοιμάται. Καλά, και δεν το ξύπνησες? Το ξύπνησα και ξανακοιμήθηκε. Μήπως παίρνει ναρκωτικά? Ήρθε και με ξύπνησε προηγουμένως. Σε ξύπνησε και ξανά πέσε σαν σανίδα. Τώρα εγώ κανονικά δεν έπρεπε να σου μιλήσω. Έπρεπε να σε φτύσω προηγουμένως. Σταμάτα καλέ και πίνω τον καφέ μου. Και με συγχάθηκες. Όταν μου ζήταγες να σε φιλήσω στο στόμα... Άσε, δεν θα πιω καφέ εγώ τώρα. Πότε? Πριν 30 χρόνια είχες τουλάχιστον τα δόντια σου. Πού είναι βρε η Ανίτα? Τι, δεν είναι εδώ? Όχι. Τη μικρή τη στείλαμε στο σχολείο εμείς. Είδα ένα περίεργο εφιάλτη χθες το βράδυ. Ότι η Ανίτα ήταν στην ασφάλεια και μου πήρε τηλέφωνο να της πάω δικηγόρο. Χριστέ μου, ξέρεις πως ερμηνεύεται στα όνειρα ο δικηγόρος? Σαν χάρος. Ανάλογα το δικηγόρο. Άμα είναι πανάκριβος, είτε ο χάρος σε πάρει. Είτε ο δικηγόρος, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, και μου έλεγε, άκου όνειρο δηλαδή. Ότι πήγε σε ένα ξενοδοχείο και την πιάσα. Παναγία μου, το ξενοδοχείο είναι ο άλλος κόσμος. Έτσι το λέγανε, βρε. Ποιο? Το ξενοδοχείο. Ο άλλος κόσμος. Όχι καλέ, έτσι ερμηνεύεται στα όνειρα το ξενοδοχείο. Σταμάτα και εσύ, μωρέ, προφητικέ ονειροκρίτη. Καλημέρα σας. Πού ήσουν εσύ? Τώρα με γυρίζεις 20 χρόνια πίσω. Το κοντέρ το γυρίζει πάντα πίσω ο πατέρας για να κερδίζει χρόνια. Σκάσε εσύ. Πατέρα, κάνε μου τη χάρη και με ξαναρωτήσεις. Δεν είμαι ενήλικη πια. Υπέρ ενήλικη είμαι. Παιδί μου, ανησυχήσαμε. Εγώ να δεις. Η μικρή πού είναι? Τη στείλαμε στο σχολείο. Εσύ πού ήσουν? Πάλι τα ίδια. Είχα πάει ραντεβού. Σε ξενοδοχείο. Ναι, βλάκα. Κοίτα να δεις που το ονειρεύτηκα. Μου τηλεφώνησες, λέει, ότι σε είχαν στην ασφάλεια. Το ονειρεύτηκες? Ναι. Κοίτα κάτι όνειρα που πας και βλέπεις. Είδες? Είδα. Πάμπλακα. Δεν σου συμβαίνει τίποτα, ε? Όχι. Εδώ τουλάχιστον, εδώ μέσα. Γιατί κάπου αλλού θα έχει συμβεί το σώσε από ό,τι φαντάζομαι. Θα σου δώσω 5 χιλιάρικα. Να με αφήσεις ήσυχο. 5 χιλιάρικα, ρε. Να μου πεις τι έγινε με την Ανίτα και ποιος σου τηλεφώνησε για αυτήν. Δεν είναι για τα αυτιά σου. Τα αυτάκια μου το έχουν, τα αυτάκια μου, ωραία είναι. Δεν μου λες, ήταν η Ανίτα σε κακόφημο ξενοδοχείο? Ω, παράτα με! Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Γούδα. Κύριε Διευθυντά, μπορώ να σας μιλήσω? Περάστε μέσα. Σ' ακούω. Έχω ένα ευχάριστο νέο και ένα ευχάριστο. Δυσάρεστο θέλεις να πεις? Όχι, όχι, ευχάριστο. Και τα δύο ευχάριστα? Ναι, μόνο που δεν ξέρω από ποιο να πρωταργήσω. Άρχισε από το δεύτερο. Όχι, θα αρχίσω από το πρώτο. Η Μάτα θα έρθει να σας δει κατά τις 12. Περίφημα. Πετάξου να μου πάρεις μία άρα μισόντε τουαλέτ, γιατί μου έχει τελειώσει το γεώμα. Περιμένετε να ακούσετε και το δεύτερο. Τι? Καλύτερο από το πρώτο? Καλύτερο. Πώς γίνεται?
Κυπροκοπίου. Την πιάσανε σε κακόφημο ξενοδοχείο. Ποιος? Η ασφάλεια, το τμήμα ηθών. Αυτό όντως είναι κατάτι καλύτερο από το πρώτο. Πού είναι τώρα ο γιος μου να του κλείσω το στόμα όταν μιλάει ο πατέρας του? Τι κάνεσαι? Η είδηση. Καλά, δεν τρέπεσαι. Γιατί κάθε σωστός επαγγελματίος πρέπει να ερευνά τα πάντα. Κόφτο. Εγώ δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το θέαμα, εντάξει? Δηλαδή, δεν θέλεις να μάθεις? Όχι. Χάνεις. Δεν πειράζει. Η Ανίτα. Να με αφήσεις ήσυχο με την Ανίτα. Η Ανίτα διάλεξε. Η Ανίτα διάλεξε ή εσύ διάλεξες? Εσύ δεν διάλεξες αυτή την... Τέλος πάντων, αυτή που πρόκειται να παντρευτείς. Θα μπορούσε να με κάνει να αλλάξω γνώμη. Αλλά δεν το προσπάθησε. Δεν την ενδιαφέρω ίσως. Και αυτό σε πλήγωσε. Εσύ τι λες? Και τώρα είσαι πληγωμένος, ε? Πήγε με αυτόν τον ξενέρωτο, το γιο του διευθυντή. Αυτό είναι το γούστο της. Θα ήθελες όμως να την εκδικηθείς, άμα σου πω κάτι. Δεν μου λες ο Μακιαβέλη είσαι. Όχι. Το μάτι του ρεπόρτερ. Το άγρυπνο. Φαντάζεις τίτλους στην εφημερίδα? Η Ανίτα Προκοπίου στο τμήμα ηθών. Στο τμήμα ηθών. Έγινε ηθοποιός. Στο τμήμα ηθών. Την πιάσανε σε κακόφημο ξενοδοχείο. Α, ναι, ξέρω, ξέρω. Που σκοτώνει τον εραστή και τα λοιπά. Θα τα δώσει τηλεόραση. Ποια τηλεόραση, μωρέ? Πήρε εδώ το τμήμα ηθών. Η ασφάλεια. Και ρώτησε αν δουλεύει στην εφημερίδα μας γιατί πιάσανε σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο. Ποιον πήρε ασφάλεια? Το Ούδα. Αμάν, κάηκε το κορίτσι. Το κορίτσι. Δηλαδή και σε πειράζει ένα που κάηκε? Τώρα είναι μέσα και τα λέει στο διευθυντή. Αυτός. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αποστόλη. Συμβαίνει τίποτε? Εσείς θα μου πείτε. Δεν καταλαβαίνω. Κύριε Ούδα. Τι θέλετε, κύριε Αποστόλη? Ό,τι κάνει κάθε άνθρωπος είναι δικαίωμά του. Η προσωπική του ζωή δεν αφορά κανέναν. Ελπίζω αυτό που συζητάτε να μην βγει έξω από αυτό το γραφείο. Διακρίνω μια απειλή στα λόγια σας. Γνωρίζω κι εγώ πολλά για όλους εδώ μέσα. Και προσωπικά και οικονομικά. Ας πούμε σκάνδαλα. Και όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια θα βγουν όλα. Άρης. Έχω δουλειά. Γιατί δεν ήρθες στο γραφείο? Τι θες τώρα, ρε Άρη? Να έρθεις στο γραφείο. Όταν γουστάρω θα έρθω. Φοβάσαι τίποτα? Ναι, μη με φάει ο λύκος στον δρόμο. Να έρθεις χωρίς να φοβάσαι. Αν δεν έρθεις θα είναι χειρότερα. Γιατί τι έγινε? Έμαθε τίποτα ο Χάρης? Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Έμαθε ο πατέρας του. Έλα στο γραφείο. Εσύ τι ρόλο παίζεις τώρα, ρε Άρη? Του καλού Σαμαρίτη? Όχι. Του καλού φίλου. Αυτές οι βρωμιές δεν πάνε στο χαρακτήρα μου. Αυτές που έκανα εγώ? Ό,τι έκανες δικαίωμά σου και δεν αφορά κανέναν. Αυτούς τους βρώμικους εδώ δεν μπορώ. Γι' αυτό σε παρακαλώ. Έλα στο γραφείο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Να σου πω, ρε Ανίτα. Επειδή αυτό το όνειρο ήταν πολύ ζωντανό και με απασχολεί. Δηλαδή, τι φλανά έχει το ζωντανό γιαούρτι, ας πούμε. Σου ζήτησα, βρε, ένα δικηγόρο. Δηλαδή, αν με έσφαζαν και σου ζήταγα βοήθεια, εσύ θα νόμιζες πως το βλέπες όνειρο? Τι? Δηλαδή δεν ήταν όνειρο. Αμάν, σε πήρανε στην ασφάλεια. Γιατί, ρε Ανίτα, έκανες τίποτα? Όχι. Να είσαι σίγουρος πως όχι. Το πρόβλημα είναι πως θα πείσω και έναν άλλον πως δεν έκανα τίποτα. Ποτέ μου δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή. Βλέπεις ότι εργάζομαι. Στάσου, ρε παιδί μου. Εσύ τώρα γιατί κάνεις το σταυροφόρο? Τη θέλεις ακόμη την Ανίτα? Την άλλη εβδομάδα παντρεύομαι. Και. Δεν σου λέει τίποτα αυτό? Μου λέει την άλλη εβδομάδα παντρεύομαι. Τότε πώς θα ήθελα την Ανίτα? Τότε γιατί το κάνεις, γιατί την υποστηρίζεις? Α, κατάλαβα. Για να τις αποδείξεις... Δεν θέλω να αποδείξω τίποτα. Κατάλαβα απλώς ότι εδώ μέσα η μόνη που αξίζει, η πιο ντόμπρα, η πιο αληθινή, το πιο αντράκι, είναι αυτή. Όλοι οι άλλοι είσαστε... Κι αυτός. Άστο, αυτός είναι από άλλο πλανήτη. Μπορώ να σου πω. Ορίστε. Πριν πας μέσα. Ακούω. Πάμε σε παρακαλώ 5 λεπτά στο κηλικείο, είναι κάτι προσωπικό. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει τίποτα? Η Ανίτα? Ναι, για αυτήν πρόκειται. Έλα, πάμε.
Δεν θα τα βάψεις μαύρα. Άντε. Τι λες, βρε Βάσο, τεινάζομαι στον αέρα. Έτσι είπε και η Βάσο όταν την αναγνώρισα. Την αναγνώρισες? Δεν ήσουν πελάτης της? Είχαμε γνωριστεί σε ένα πάρτι και μου είχε πει. Τι μου είχες πει, θυμάσαι? Ότι δούλευα σαν κοινωνική λειτουργός. Μπράβο, επάγγελμα που διάλεξες. Την ερωτεύτηκα παράφορα. Είναι παράφορος ο Πέτρος. Φυσικό ήταν να τη ζηλεύω. Και την παρακολούθησε. Ναι. Τι σου πει κεραμίδα? Την είδα με κάποιον με το κουνελάκι στο πέτο. Και δεν συχάθηκες? Αστεύεσαι. Έκανα αμέσως ενέργειες να την πάρω από αυτό. Βέβαια, φόρεσε και αυτός ένα κουνελάκι και πήγε και με περίμενε στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Και ανοίγεις την πόρτα και τον βλέπεις. Α, ναι. Και σε αρχίζει τα χαστούκια. Όχι, στα φιλιά μου άρχισε. Α, και δεν σου φαινόταν ότι είσαι βιτσιόζος? Δεν της είπες βρώμα, πρόστιχη και τέτοια? Όχι. Της είπα κάτι πιο σκληρό. Ναι, τι? Σε καταδικάζω σε ισόβια μαζί μου. Άρε, Πέτρο. Εσύ είσαι πραγματικός άντρας. Έτσι μου έρχεται να σε φιλήσω. Επ, κάτω τα χέρια από τον άντρα μου. Και ο δικός σου αν σε αγαπάει? Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δείξει που λένε. Βρε Πέτρο, σε παρακαλώ. Στείλε ένα δικηγόρο να βγάλει αυτόν τον ταλέπορο το Θανάση από το κρατητήριο. Έγινε. Πω, δεν μπορώ να μιλήσω, μου ήρθε σκοτωδίνη. Λάθος. Άναψε ένα φως. Αν την αγαπάς πραγματικά, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πάρ' την και φύγετε από εδώ μέσα. Μα αυτή μου είπε ότι έχει να πάει με άντρα 2 χρόνια. Ξαφνικά σε κακόφημο ξενοδοχείο. Τίποτα, αγόρι μου. Όλα αυτά είναι τίποτα. Πρέπει να την αγαπάς, κάντε μια καινούργια αρχή. Τι λες τώρα, να κάνουμε μια καινούργια αρχή πάνω σε ένα ψέμα? Πες ότι γνωρίζεις σήμερα. Μα δεν τη γνώρισα σήμερα. Είχατε σχέσεις? Όχι ακόμα. Ένας λόγος παραπάνω. Τώρα, εσύ γιατί την υποστηρίζεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν σου τύχαινε σένα αυτό, τι θα έκανες? Τώρα που την ξέρω, που την γνώρισα, που την έμαθα καλά, δεν θα με ενδιαφέρε τίποτα άλλο. Ναι, αλλά εγώ δεν την ξέρω, δεν την έμαθα και δεν πρόλαβα να την γνωρίσω. Στο λέω εγώ. Εσείς είχατε σχέσεις? Στο λόγο μου, όχι. Τρελαίνομαι. Είσαι άντρας ή δεν είσαι? Πες μου. Βρε, αγόρι μου, καθάρισες σαν άντρας σωστός. Πρόσεξε, θα το μετανιώσεις, το λέω. Δηλαδή είναι? Δεν ξέρω τι στο διάλογο είναι, πάντως δεν είναι για το γιο μου. Τον περιμένω τώρα να έρθει να του τα πω. Α, δεν τα ξέρει, ε. Δηλαδή εγώ τώρα θα την πάρω εκείνη τη θέση. Ποια? Αυτηνής. Ο Βασίλειος πέθανε, ζήτω η Βασίλισσα. Ποια Βασίλισσα? Δεν μου έλεγες μόνο ότι θα με κάνεις Βασίλισσα? Τώρα ακούω εγώ τον πόνο μου. Α, τι, θες να ξαναφύγω? Όχι, βρε κορίτσι μου. Ποιος θα με παρηγορήσει όταν φύγεις κι εσύ? Εγώ τώρα είμαι ένας πονεμένος άνθρωπος. Να γδυθώ. Γιατί? Όταν αρχίζεις τα πονεμένα, μετά με βάζεις και γδύνομαι. Όχι, όχι τώρα, το βράδυ που θα έχω πονέσει πολύ. Δεν πιστεύω αυτή να έρθει εδώ. Ποια? Η φημωμένη. Ποια φημωμένη, ρε Μάτα? Η κακόφημη, σου είπα. Το θράσος της. Βγες και πέταξε την έξω. Όχι. Να έρθει ο γιος μου πρώτα. Εσύ έχεις τίποτα? Όχι, τίποτα. Σαν να έχεις καταπιεί ομπρέλα είσαι. Καλό. Έχεις φουσκώσει ο Διάνος και με κρυφοκοιτάς. Πάντα σε κρυφοκοιτούσε. Τώρα με κρυφοκοιτάς σε κατάσκοπος, όχι σαν εραστής. Μίλησες καθόλου με το Γούδα? Το Γούδα? Αυτή τη μούρη. Τι κουβέντες έχω εγώ με αυτόν, παιδί? Ο άλλος γιατί βγαίνει από εκεί μέσα? Έχει την άλλη. Την ξανάφερε. Βέβαια, σου λέει. Τι σου λέει? Τι μια, τι δυο. Τι τρεις, τι τέσσερις. Τι λες, μα δεν καταλαβαίνω. Τι μια, τι δυο που. Που. Πού είναι η Μέρη? Δεν ήρθε σήμερα. Ο Χάρης? Δεν μπαμπά σου να ήμουν. Όλες τις απορίες θέλεις να σου λύσω. Καλημέρα. Βλέπω ξανάρθει. Ναι. Και η... Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέω εγώ? Πώς. Ότι η μία και η άλλη. Δεν κατάλαβα. Όχι, εννοώ η δικιά του και η δικιά μου. Και δεν μπορείς να πεις και κουβέντα. Γιατί και οι δύο το ίδιο είναι. Πάλι δεν κατάλαβα. Είναι από τη Χαζομάρα. Στάθη. Σε παρακαλώ. Εσύ έχεις την καλοσύνη να πεις την... Σε αυτή τέλος πάντων να μας αδειάσει τη γωνιά. Γιατί? Δεν ξέρεις. Δεν έμαθες?
Ας τα πω λοιπόν. Δεν θέλω. Τι! Δεν θέλεις να μάθεις ότι η γυναίκα αυτή συνελήφθη σε κακόφημο ξενοδοχείο? Δεν με ενδιαφέρει. Κάποιο λάθος θα έγινε. Μας πήρε η ασφάλεια. Και τότε γιατί την άφησε? Α, θα κοιμήθηκε με τον αστυνόμο. Πατέρα, μη με κάνεις να συγχαθώ την ώρα και τη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα. Βρε παιδάκι μου. Δεν θέλω ούτε κουβέντα. Έχω πει. Άλλωστε οι πολλοί με πειράζουν στα νεύρα. Θα πιει χαμομήλι που καλμάρει τα νεύρα. Όχι. Κάτι θα πιει πάντως οπωσδήποτε. Έλα, σήκω, τελείω. Τι κάνεις? Εγώ καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις? Εγώ είμαι λίγο ταραγμένη. Γιατί? Δεν ξέρεις. Πες μου εσύ καλύτερα. Πήγα να κάνω ρεπορτάζ σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο για τις πόρνες. Γιατί? Για να πάρω μια θέση καλύτερη εδώ μέσα. Και πήγες μόνη σου? Όχι. Παρακάλεσα ένα γνωστό μου να με συνοδέψει και μας έπιασε η αστυνομία. Τώρα θα με πιάσει πάλι η αστυνομία που θα πάω να μαδίσω μέσα αυτή την κατσίκα. Ας την αυτή, ναι. Μου λες αλήθεια? Και αν δεν σου λέω αλήθεια? Τότε ποια είναι η αλήθεια? Ότι είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Που σημαίνει? Ότι δεν έχω πάει με άλλον άντρα. Εδώ και 2 χρόνια. Ναι, στορκίζομαι. Πάντως παρθένα δεν είμαι. Να μιλήσουμε σοβαρά. Έτσι, εδώ μέσα στο γραφείο. Θέλω να ξεχάσω τι έγινε. Μα δεν έγινε τίποτα. Να κάνουμε μια αρχή. Να την κάνουμε. Δεν μου έχεις ξαναπεί ψέματα. Όχι. Δηλαδή... Αυτό το γεγονός που συνέβη χτες δεν έχει ξανασυμβεί στη ζωή σου. Στη ζωή μου? Δηλαδή... Άστα να πάνε τώρα, τι σκαλίζεις. Μίλησες για μια αρχή. Πάμε σαν να μην έγινε τίποτα. Να το παίξουμε πρωτόπλαστη. Σαν να γεννηθήκαμε τώρα και γνωριστήκαμε... Δεν υπάρχει παρελθόν. Όχι, τίποτα. Με κάνεις πολύ ευτυχισμένο. Όχι, Δεσποινίσανίτα. Όχι, δεν ξαναέρχομαι στα ξενοδοχεία να σας σώσω. Εσείς την κοπανάτε και μένα τσακώνουν. Με πάνε μέσα και με λένε και τα ματζή από πάνω. Είναι άδικο, Δεσποινίσανίτα. Άδικο. Αμάρε, Θανάση, εγώ δεν προσέλαβα σωματοφύλακα, τον εξολοθρευτή προσέλαβα. Τον εξολοθρευτή, αδελφέ μου,